Κύριοι φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα θα έχουμε την ομολογία του αδελφού μας του Χρήστου και της Βαγγελιός Χρήστου. Έχουμε έρθει εδώ στο σπίτι τους, είναι Καβάλα, προκειμένου να ακούσουμε την ομολογία τους, να μας πούν τα αδέρφια μας πώς γνώρισαν και πίστεψαν στον Ιησού Χριστό και τι ο Θεός έχει κάνει στη ζωή τους. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με την αδελφή μας τη Βαγγελιό, η οποία πρώτα πίστεψε στον Κύριο. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε και την ομολογία του αδελφού μας του Χρήστου. Αδελφού μας Βαγγελιό, γεια σας. Ο Θεός να σας ευλογήσει στο σπίτι σας. Θέλουμε να ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον και με πολύ χαρά τα όσα ο Κύριος έκανε στην ζωή σας, πώς γνωρίσατε, πώς πιστέψατε στον Χριστό και στη συνέχεια τι έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή σας. Ευχαριστώ τον Κύριο που ανοίγει μπροστά μας. Βέβαια πρώτα τον ευχαριστώ και για εσάς που κάνετε τόσο κόπο να έρθετε για αυτή όλη την ευλογημένη συνάντηση. Και ευχαριστώ και τον Κύριο που ανοίγει μπροστά μας μερικές ευλογημένες ώρες να μοιραστούμε μαζί με άλλες πολύτιμες ψυχές αυτά τα θαυμάσια που έκανε στη ζωή μας, που δεν φανταζόμασταν ότι μπορούσαν να συμβούν σε ανθρώπινη ζωή αυτές οι επεμβάσεις του Θεού και τα θαυμαστά του έργα. Να ξεκινήσω 37 χρόνια πριν, αν ξεκινήσω, είναι η εκκίνησή μου στην πορεία του Χριστού. Αλλά νομίζω θα έπρεπε να πάω λίγο πιο μακριά, πιο πίσω. Είμαι 54 χρονών, οπότε πρέπει να κάνω αρκετά όπισθεν. Ξεκινήσα και πέστε μας και από τα παιδικά σας χρόνια. Τα παιδικά μου χρόνια. Πώς έτσι ήταν τα πράγματα στη ζωή σας, στην οικογένειά σας. Στην οικογένειά σας. Γι' αυτό κάνω όπισθεν λοιπόν και ξεκινάω και γεννήθηκα σε μια οικογένεια εδώ στην πόλη της Καβάλας. Σε μια οικογένεια φτωχή μεν, αλλά αγαπημένη οικογένεια. Οι γονείς μου ήταν πολύ αγαπημένοι. Μας φρόντιζαν, συνεννοημένο ζευγάρι. Είχα μάθει την ειρήνη και την γαλήνη μες στο σπίτι του πατρικό μου, παρότι δεν υπήρχε επίδοση στα πνευματικά ή σε αναζήτηση Θεού. Ήταν ήσυχοι άνθρωποι, δεν είχαν όμως τα τυπικά και εκείνα όχι πολύ πολύ ας πούμε να τα εκτελούν. Αλλά εγώ από πολύ μικρή αισθανόμουν μέσα μου μία πορεία, μία αναζήτηση ότι υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό που βλέπουμε, κάτι δυνατότερο από αυτό που ζούμε και έλεγα αυτό πρέπει να είναι ο Θεός από πολύ μικρή. Και για πρώτη φορά έπιασα στα χέρια μου το Ευαγγέλιο, ένα παλιό Ευαγγέλιο της μητέρας μου, το οποίο κάναν τότε στο σχολείο όπως κάναμε και εμείς μετέπειτα. Αλλά ήταν το αρχαίο κείμενο, ένα κιτρινισμένο Ευαγγέλιο από τα χρόνια της μητέρας μου. Εγώ τότε ήμουνα γύρω στα 11, 10, κάπου εκεί πέρα. Κάναμε και εμείς βέβαια στο σχολείο τότε, αλλά εγώ το έπαιρνα και στο σπίτι όταν καθόμουν μετά να κάνω τα μαθήματά μου. Το έπαιρνα στα χέρια μου και μ' άρεσε που το έβλεπα, παρότι δεν καταλάβαινε γιατί ήταν τελείως το αρχαίο κείμενο. Και συγκινιόμουν που το κρατούσα στα χέρια μου και έλεγα τι να λέει άραγε, θα είναι τα λόγια του Θεού. Ό,τι μπορούσα να καταλάβω με τις γνώσεις εκείνες που είχα του δημοτικού, χαιρόμουνα. Μετά σιγά σιγά ας πούμε το άφηνα πάλι. Πέρασαν τα χρόνια, μεγάλωσα, αλλά μέσα μου πάντα υπήρχε η εξήτηση για το Θεό. Έβγαινα στο το σπίτι μας ήταν σε ένα ύψωμα, εδώ στην πόλη της Καβάλας, γιατί η Καβάλα είναι έτσι αφιθεατρικά χτισμένη. Και είχε μπροστά έτσι ανοιχτό ορίζοντα και έβλεπα ανοιχτά και έλεγα, έβλεπα τα αστέρια το βράδυ από το κρεβάτι μου, έβλεπα τα αστέρια το φεγγάρι και έλεγα πίσω πάνω από αυτά θέλει ο Θεός. Πάνω από αυτά, πάντα σκεφτόμουν από μικρή, θυμάμαι, στη σκέψη μου ερχόταν ο Θεός ότι υπάρχει και είχα μια γιαγιά η οποία μας μιλούσε πότε πότε, του πατέρα μου η μητέρα ήταν και πήγαινε καημένη στα μοναστήρια, στις εκκλησίες, με έπαιρνε και εμένα και χαιρόμουν που πήγαινα μαζί της, πολύ χαιρόμουν. Και έλεγα, άραγε, πώς μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάσει το Θεό. Δεν μπορεί αφού υπάρχει και έκανε τον άνθρωπο, από ό,τι μαθαίναμε και στο σχολείο μετά, θα θέλει να έρχεται σε επικοινωνία με τον άνθρωπο ο Θεός. Αυτές όλες οι σκέψεις περνούσαν έτσι παροδικά από το μυαλό μου, μετά σβήνανε πάλι.
Αλλά μέσα μου έμενε η αναζήτηση και ό,τι αφορούσε τα θρησκευτικά, έπεφτε κανένα περιοδικό στα χέρια μου, τότε στα δικά μου στα χρόνια, ήταν και χρόνια δύσκολα, δεν είχε αυτή η αυθονία των εντύπων που υπάρχει τώρα να ενημερωθείς και να κάνεις τίποτα. Ας πούμε, εμείς ήμασταν πολύ συντηρητικοί και λίγα πράγματα παίρναμε στα χέρια μας σαν παιδιά. Αλλά ό,τι ήταν, αφορούσε τα θρησκευτικά, κάτω κανένα κήρυγμα, μου άρεσε πάρα πολύ. Μέχρι που ήταν ένα περιοδικό τότε, το Ρομάντζο, Θησαυρός, κάτι τέτοια βγαίνανε. Ναι. Και μέσα έβαζαν οι Ευαγγελικοί, οι αδελφοί, βάζαν κηρύγματα. Ναι. Εγώ έπαιρνα το περιοδικό για να διαβάσω το κήρυγμα. Περικοπή από το Ευαγγέλιο. Ήταν μέσα στο Θησαυρό. Ο Ζωδιάτης ήταν. Ναι. Και εγώ το έπαιρνα, δηλαδή κοριτσάκι, ακόμη του δημοτικού ήμουνα και έπαιρνα το περιοδικό στα χέρια μου για να διαβάσω το κήρυγμα. Για να πάρετε μια τροφή πνευματική. Ναι, με τραβούσε. Τώρα ακριβώς τι διάβαζα, ούτε και θυμάμαι φυσικά, αλλά μ' άρεσε κάθε φορά που έπαιρνα μέσα ο από το μου, Ευαγγέλιο. Εγώ θα το έπαιρνα να διαβάσω την ιστορία αυτή, το κήρυγμα του Ευαγγελίου που βάζανε μέσα στο περιοδικό αυτό που ήταν τόσο κοσμικό. Εδώ και στον Κύριο πέρασαν τα χρόνια, πήγα στο γυμνάσιο. Τότε εμείς είχαμε το οκτατάξιο το γυμνάσιο, το τελείωσα με τη χάρη του Θεού. Πάντα μέσα μου πήγαινα στο κατηχητικό, από τους καθηγητές, ας πούμε, έτσι, ό,τι αν διδάσκανε θρησκευτικά και τέτοια, πάντα με ενδιέφερε, άκουγα τακτικότητα στο κατηχητικό. Σε διάφορες εκδηλώσεις που κάνανε στα κατηχητικά πήγαινα και μ' άρεσε αυτό το πράγμα, πολύ μ' άρεσε. Αλλά από το Ευαγγέλιο τίποτα, είχε φύγει, το είχα ξεχάσει, ό,τι κάναμε στο σχολείο. Προχώρησε η ηλικία μου, πέρασε ας πούμε, έφτασε στα 18, τελείωσα το γυμνάσιο, τότε γυμνάσιο το λέγαμε. Τα 18 μου χρόνια έγινε μια μεγάλη αναταραχή στη ζωή μου, γιατί γνώρισα τον αδερφό Χριστό και τότε εμείς στα χρόνια μας δεν είναι όπως είναι σήμερα που είναι ελεύθεροι να συναντιόνται οι νέοι και να βρίσκονται κτλ. Εμείς τότε ήμασταν κοπέλες περιορισμένες στις οικογένειες. Αν μας έβλεπαν να μιλάμε με ένα αγόρι, θα υποστούμε τις συνέπειες, ας πούμε. Πρέπει να υποστούμε μετά τις συνέπειες. Και αυτό με τάραζε, γιατί ο Χρήστος ήθελε να βρισκόμαστε. Εγώ από τη μια ελεγχόμουν από μέσα μου, γιατί αναγκαζόμουν να λέω ψέματα στη μαμά μου. Από την άλλη πιεζόμουν, γιατί τον αγαπούσα και ήθελα να βρίσκουμε μαζί του. Και βρέθηκε σε μεγάλη αναταραχή ψυχολογική και συναισθηματική. Τελικά πέρασαν τα χρόνια, η σχέση μου με τον Θεό όμως εξακολουθούσε να είναι αυτή της αναζήτησης. Πάντα έψαχνα, δεν ξεχνούσα ότι ήθελα κάποια στιγμή να γνωρίσω περισσότερο τον Θεό. Παρά την ερήμου ηλικία και όλη αυτή, ας πούμε, την ζωή, την ήσυχη που ζούσαμε. Υπήρχε αυτή η δίψα μέσα στην ψυχή σας για το Θεό. Μέσα στην ψυχή μου ακριβώς υπήρχε αυτή η δίψα ότι κάποια στιγμή θα γνωρίσω τον Θεό περισσότερο και ήθελα να μάθω κάτι παραπάνω. Τελικά είχαμε με τον Χρήστο έναν τρικυμιώδη έρωτα. Με αγαπούσε πολύ, μου έκανε καντάδες, ρομαντικά πράγματα, ωραία κι αυτά. Πέρασαν γύρω στα 3 χρόνια έτσι και μετά ραβωνιαστήκαμε, παντρευτήκαμε. Θυμάμαι τη μέρα που παντρευτήκαμε, μπήκαμε μέσα στο δωμάτιο εκεί που είχαμε στρώσει, μου το είχα στρώσει το κρεβάτι και τα λοιπά, στο σπίτι το καινούργιο που είχαμε πάει, μέσα στην πεθερά μου θα καθόμασταν. Και μόλις μπήκαμε μέσα, με πήραν τα κλάματα, ενώ ήθελα να πάω μαζί, ήθελα να παντρευτώ, ήθελα αυτή τη ζωή που ανοιγόταν μπροστά μου, αλλά ένιωθα ότι κάτι μου έλειπε, δεν ήταν αυτό που θα ολοκλήρωνε τη ζωή μου, ο γάμος. Με τα νηφικά ήμουν ακόμη και με τα δάκρυα έκλαιγα μέσα στο νηφικό το δωμάτιο, έκλαιγα γιατί μου έλειπε. Έπαιρνε τον άντρα που αγαπούσα, που είχαμε έναν τρικυμιώδη έρωτα, είχαμε ας πούμε έτσι μία εξοικείωση μαζί, ένα δεσμό ψυχικό, ενωνόμασταν με τον Χρήστο από την αρχή και είχαμε ένα ψυχικό δεσμό, δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι είχαμε αισθηματικό δεσμό μονάχα, πάντα με καταλάβουν και τον καταλάβαινα.
Και θυμάμαι εκείνη τη μέρα που μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Λέω, γιατί κλαίω, γιατί δεν μπορώ να χαρώ, γιατί δεν μπορώ να ευρεθώ. Μέσα στα βάθη μου να γεμίσει η καρδιά μου χαρά. Γιατί δεν μπορώ, κάτι μου λείπει, κάτι μου λείπει, έλεγα, κάτι μου λείπει. Αποκτήσαμε και το πρώτο μας παιδί, την Θέμη, κοριτσάκι. Χάρηκα, χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα το μωρό, ότι αυτό το παιδί έγινε από μένα και από τον Χρήστο κτλ. Μέσα μου έμενε το κενό. Ήθελα κάτι παραπάνω, κάτι, κάτι δυνατό μες στη ζωή μου. Ήξερα ότι μου έλειπε κάτι. Δεν χωρίς να έχετε προσδιορίσει τι είναι αυτό που σας έλειπε. Δεν ήξερα ότι από το Θεό θα έρθει αυτό, αλλά δεν ήξερα τι ήταν και πώς θα έρθει. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλη αυτή τη ζωή που κάναμε, είχα πάρει το Ευαγγέλιο, είχα πάρει ένα δικό μου Ευαγγέλιο και το διάβαζα. Αλλά ήταν μια μετάφραση με πάρα πολλά λόγια, την ξέρουν όσοι ασχολούνται με αυτά, και ήταν παραπλανητική, ας πούμε. Δεν μπορούσα να πιάσω μέσα από το κείμενο, ήταν μετάφραση αυτή τη φορά, αλλά δεν μπορούσα να πιάσω το νόημα μέσα από αυτό από αυτή τη μετάφραση. Πήγαινα στους κύκλους. Όλο αυτό μετά που μεγάλωσαν λίγο και τα παιδιά, κάναμε και δεύτερο παιδάκι, μετά άρχισα να πηγαίνω στους κύκλους και πάντα ξεχώριζα για τις ερωτήσεις μου, για το ενδιαφέρον μου και δραστηριοποιούμαι χωρίς να το καταλαβαίνω μέσα εκεί στους κύκλους. Ξέρετε τι είναι ορθόδοξοι κύκλοι. Και άρχισα να μου κάνουν προτάσεις, να μου κάνουν κυκλάρχησα. Αλλά ο Χριστός ήταν κάθετα αντίθετος με αυτό, δεν ήθελε ούτε να ακούσει. Και ήταν εμπόδιο, ίσως αν με άφηνε να είχα επεκταθεί προς τα εκεί περισσότερο. Έμεινα ως εκεί. Ωστόσο όμως είχα αρχίσει να μπαίνω πιο πολύ στο νόημα του Ευαγγελίου. Και πάνω σε αυτό ήμουνα τότε γύρω στα 30 μου, είχα φτάσει. Γνώρισα έναν γείτονά μας, ο οποίος ασχολούνταν, ήξερα ότι ασχολούνταν με το Ευαγγέλιο και ήταν άνθρωπος λόγιος και τον εκτιμούσα, γιατί μέσα σε όλη μου την αναζήτηση αυτή εγώ είχα στραφεί πολύ στα βιβλία. Διάβαζα πάρα πολλά βιβλία να βρω αυτό που μου έλειπε. Διάβαζα μέχρι και τέτοια και με τα ψυχολογικά βιβλία, ας πούμε, το ότι ήταν του Ντένικεν, ένας συγγραφέας παράδοξος, κυκλοφορούσε για υπερφυσικά πράγματα και τέτοια. Επιστημονικής φαντασίας ήταν ο Ντένικεν. Φαντασίας, ναι. Και είχα θολώσει πια τελείως. Αλλά η αναζήτηση όμως. Ώσπου άκουσα γι' αυτόν τον γείτονά μας και παλιό γνωστό μας, ότι γνώρισε, λέει, μέσα από το Ευαγγέλιο τον Ιησού Χριστό. Πώς είναι δυνατόν να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό? Ο Ιησούς Χριστός έχει 20 αιώνες που έχει αναλυφθεί. Δεν είχα καμία αμφιβολία για την ύπαρξη του Χριστού, για την σταύρωσή του. Αυτά ήταν μέσα μου. Ως ιστορικό πρόσωπο, ας πούμε. Το ξέρατε και το πιστεύατε. Σαν Θεό, ναι, το πίστευα. Αλλά εγώ δεν είχα καμία, δεν μπορούσα να συνάψω καμία επαφή μαζί του. Και όταν το άκουσα αυτό, ενδιαφέρθηκα και προσφέρθηκε η νύφη του που καθόταν δίπλα μας. Λέει, θα τους φωνάξω μια μέρα εδώ στο σπίτι. Λέει, να έρθετε να σου ομολογήσει. Λέει, πώς γνώρισε τον Ιησού Χριστό, λέει, μέσα από το Ευαγγέλιο. Λέω, θα έρθεις? Βεβαίως θα έρθω, της λέω. Πραγματικά τους κάλεσε λοιπόν και πήγαμε στο σπίτι, ήταν και μερικές άλλες γειτόνισσες από εκεί που μας κάλεσε. Μας μίλησε ότι το Ευαγγέλιο είναι αληθινό, για το οποίο εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία. Οι άλλες είχαν, ρωτούσαν κάποια πράγματα. Και ότι μέσα από το Ευαγγέλιο βεβαιώθηκε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός και ότι ο Ιησούς Χριστός έχει μία εκκλησία η οποία υπάρχει στη γη τώρα και την ετοιμάζει για μία συγκεκριμένη στιγμή και ένα συγκεκριμένο σχέδιο που έχει ο Θεός και μαζεύει τα πρόβατά του και τα ετοιμάζει. Και αυτή η εκκλησία είναι η εκκλησία του Χριστού. Είναι αυτή που λέει το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις μίαν Αγία. Ομολογώ, πώς λέει κάποιος. Πιστεύω εις μίαν Αγία. Εις μίαν Αγία καθολική και αποστολική είναι εκκλησία. Αυτή η καθολική και αποστολική εκκλησία. Η μία εγώ εκκλησία. Τότε,
Το έλεγα το σύμβολο της πίστεως και το ήξερα και πολύ καλά. Αλλά καθολική, έλεγε καθολική, το βάλα. Δεν είχα εμβαθύνει να, Ακριβώς. ότι είναι καθολοκληρία η εκκλησία που είναι σε όλη τη γη, καθολοκληρία μια Καθολοκλήρια. εκκλησία καθολική. Και όταν του είπε, λέω πράγματι έτσι είναι. Και μετά αφού μας εξήγησε διάφορα πράγματα, λέει να διαβάσετε το Ευαγγέλιο, θέλετε να κάνουμε μια προσευχή. Λέμε εμείς να κάνουμε. Εγώ γονάτισα αμέσως, γονάτισε κύριος και τον άκουσα να λέει το Πάτερ ημών και το έλεγε και έκλαιγε. Έβγαλε ένα άσπρο μαντίλι και σκούπιζε τα μάτια του. Και εγώ συγκινήθηκα τόσο πολύ και λέω έχω πάει σε μυριάδες λειτουργίες, σε μυριάδες προηγιασμένες, πήγαινα πρωί πρωί στις εκκλησίες, στην εκκλησία την ερχόμουν. Παρέλειψα, μία μικρή παρένθεση, παρέλειψα να σας πω ότι με τους κύκλους είχα συνδεθεί με το Ορθόδοξο δόγμα πολύ και κάθε 15 μέρες κοινωνούσα. Κοινωνούσα σαν εξομολογούμουν, είχα εξομολόγο, κοινωνούσα. Λοιπόν, και λέω, έχω πάει σε τόσες μυριάδες λειτουργίες και δεν είδα έναν ιερέα να κλαίει, να λέει το Πάτερ ημών και να κλαίει, δεν είδα. Και αυτός λέει τώρα εδώ, ο λαϊκός, λέει το Πάτερ ημών και κλαίει. Μου κάνει Σας πολύ προξένησε λίγο. εντύπωση. Με συγκλώνησε, αφού έτσι με ήμασταν γονατισμένοι, μου ερχόταν να σηκώσω το χαλί και να μπω από κάτω, τράπηκα. Λέω, εγώ γιατί δεν μπορώ να κλάψω. Αυτός λέω, είναι πιο... Αγαπάει πιο θερμά το Θεό από μένα, λέω, και το λέει το Πατέρα μου όλη του την καρδιά και κλαίει. Αυτό ήταν νομίζω το πρώτο άγγιγμα του Κυρίου εκείνη την ημέρα στην καρδιά μου και ο συγκλονισμός που έγινε με το Πάτερ μου, το οποίο έλεγα μύριες φορές είχα πει ως τότε στη ζωή μου, αλλά με το που τον άκουγα και το έλεγε, κάθε κουβέντα έμπαινε μέσα μου και μου ερχόταν να κλαίω κι εγώ μαζί του, αλλά ντρεπόμουνα και μαζευόμουνα. Λοιπόν, από εκεί και μετά πήρα το Ευαγγέλιο πιο προσεκτικά στα χέρια μου και πήρα τη μετάφραση του Βάμβα. Του Βάμβα και άρχισα να τη διαβάζω. Και μας είπε ότι ό,τι λέει το Ευαγγέλιο είναι η διαθήκη του πατέρα προς τα παιδιά του. Και όποιος την εννοεί είναι παιδί του. Όπως το διαβάζει ο πατέρας, όταν πεθάνει ο πατέρας διαβάζουν τη διαθήκη στα παιδιά του και τα παιδιά την εννοούν. Λέει, θα σου Έτσι. αφήνω αυτό το σπίτι, σε αφήνω και το αυτοκίνητο, σε αφήνω εκείνο, 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 το άλλο. Τα παιδιά καταλαβαίνουν τι τους δίνει ο πατέρας. Και αν τα παιδιά του Θεού την καταλαβαίνουν τη διαθήκη. Ναι. Και λέω, τι ωραία σκέψη. Πράγματι, λέω, πάρα πολύ ωραία σκέψη αυτή. Πρέπει να καταλάβω το Ευαγγέλιο. Και άρχισε λοιπόν να διαβάζω. Είχα διαβάσει αρκετές φορές το Ευαγγέλιο, το ομολογώ, αλλά δεν καταλάβαινα. Τώρα όμως, από εκείνη τη φορά και μετά, και ίσως ήταν και η μετάφραση του Βάμβα που με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί μπερδευόμουν. Διάβαζα το κείμενο και μετά διάβαζα αυτή την μετάφραση που ήταν, την παράφραση μάλλον ήταν, με πάρα Ναι, πολλά λόγια και με πολλές λέξεις. μπερδευόμουν. Μπερδευόμουν, με παραπλανούσα. Αυτή έτσι που άρχισα να τη διαβάζω, μια μέρα διάβασα είχα φτάσει Α Κορινθίους, στο ΙΕ, εκεί που μιλάει αυτό το τόσο συγκλονιστικό κεφάλαιο, το ΙΕ, το 15ο κεφάλαιο που μιλάει και για την αρπαγή και διάβασα ένα εδάφιο που με κάρφωσε. Ήταν αυτό που λέει ότι όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό για αυτή μόνο τη ζωή είναι ο Είναι όντω ελεηνότερος πάντων πάντων των των ανθρώπων. ανθρώπων. Όπου από αυτό το εδάφιο είδα καθρέφτη τον εαυτό μου μέσα. Λέω, εγώ είμαι, για μένα το λέει, είμαι ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων. Εγώ τον Χριστό τον πίστευα ότι ήταν Θεός, ότι είχε σταυρωθεί, ότι είχε αναστηθεί, όλα. Αλλά δεν πίστευα ούτε τόσο, γιατί πάλι μια μικρή παρένθεση, μας είχε ρωτήσει αυτός ο αδερφός όταν βρεθήκαμε εκεί. Αν πεθάνετε, είστε χριστιανές, ξέρετε ότι είστε χριστιανές. Αν πεθάνετε, πού θα πάτε κοντά στον Χριστό. Ποιος μπορεί να πάει κοντά στον Χριστό, ποιος μπορεί να πάει, είπαμε, είναι δυνατόν. Ποιος Λέει μπορεί. τότε γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός, δεν άνοιξε την ουράνια βασιλεία η σταύρωσή του. Απορία. Δεν μπορούσα να απαντήσετε. Απορία. Δεν Ναι. μπορούσα να απαντήσω. Δίκιο είχε. Πάντως μου φάνηκε κάτι απλησίαστο. Απλησίαστο, παρότι πίστευα, απλησίαστο την Ναι. ουράνια βασιλεία, ούτε καν στο μυαλό μου μπορούσα να τη βάλω ότι μπορούσα εγώ να κερδίσω την ουράνια βασιλεία. Όταν διάβασα αυτό το εδάφιο, ότι γίνεται ελεηνότερος πάντων των ανθρώπων, αυτό που πιστεύει στον Χριστό, μόνο για αυτή τη Μόνο ζωή, λέω αυτή. εγώ είμαι. Εγώ είμαι, Θεέ μου, συγχώρεσέ με, βοήθησέ με. Πώς να σε πιστέψω, πρέπει να πιστέψω και για την αιώνια ζωή. Ότι άρχισα να διαβάζω πιο προσεκτικά και διαβάζω μια μέρα στον Ιωάννη, στο 5ο κεφάλαιο, στον Ευαγγελιστή Ιωάννη.
Εκεί που λέει ότι όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό έχει ζωή αιώνιο. Έχει ζωή αιώνιο. Έχει ζωή αιώνιο. Ενεστώτας, έχει ζωή αιώνιο. Έχει, έχει, εγώ έχω. Έχω, άρα εγώ πρέπει να έχω. Πρέπει να έχω ζωή αιώνιο. Άρχισε τώρα ένα άλλο ερωτηματικό. Πώς εγώ θα πάρω την αιώνια ζωή. Λέω, εκεί θα πλησιάσω το Θεό μονάχα, εκεί θα μπορέσω να πλησιάσω. Μετά διάβασα στον Νικόδημο ότι για να δεις την ουράνια βασιλεία, για να δεις τη βασιλεία του Θεού πρέπει να αναγεννηθείς άνωθεν. Αυτά τώρα μόνη μου. Ο αδερφός είχε φύγει, ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Με το διάβασμα. Πρέπει να αναγεννηθεί άνωθεν. Ερχόταν κατά καιρούς, μαζευόμασταν, μας έλεγε πάλι μερικά πράγματα, κάναν καμιά προσευχή, έφευγε. Λοιπόν, όταν διάβασα και αυτό στον Νικόδημο, μας είχε μιλήσει λίγο για την αναγέννηση, πώς είναι και τι είναι, ένιωθα ότι μέσα μου κάτι άρχισε να γίνεται, αλλά συγχρόνως είχα και ένα τρομερό πόλεμο, προφανώς από την καρδιά μου, προφανώς και από τον Χριστό, από τον διάβολο, γιατί έλεγα πώς μπορώ εγώ τώρα να αλλάξω τη ζωή μου. Αν πιστέψω στο Ευαγγέλιο, πρέπει να αλλάξω τη ζωή μου τελείως. Θα πρέπει να φύγω από τους κύκλους, θα πρέπει να φύγω από την Ορθόδοξη Εκκλησία, θα πρέπει να αλλάξω τη ζωή μου. Τι θα κάνω, έχω και παιδιά. Τι θα τα πω τα παιδιά, πού θα τα οδηγήσω, ποιο είναι η αλήθεια. Άρχισα να μπερδεύομαι πάρα πολύ. Αντί να ηρεμήσω και να ξεκουραστεί η ψυχή μου, είχα έναν τρομερό πόλεμο. Έφτασε σε σημείο να πω, καλύτερα να μην είχα ακούσει και να ήμουν στην εξήτηση και στην αναζήτηση, παρά τώρα που βλέπω ένα μυδρό φως μπροστά μου, αλλά δεν μπορώ να πάω. Πώς θα πάω τώρα, δεν μπορώ να πάω. Ένιωθα ότι θα γινόταν η ζωή μόνο κάτω. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα χρόνια η ζωή του Χρήστου είχε αλλάξει πάρα πολύ. Μέσα στο γάμο σας, δηλαδή. Μέσα άλλαξε στο γάμο η ζωή μας, του... ακριβώς. Χρήστο. Αυτά τα χρόνια του γάμου μας, ναι, από τα 20 χρόνια που παντρευτήκαμε μέχρι τα 31-32 ήμουνα τότε, η ζωή του Χρήστου είχε αλλάξει πάρα πολύ. Στην αρχή βγαίναμε μαζί, πηγαίναμε παντού, γλεντούσαμε, προσπαθούσε και εκείνος να νόμιζε ότι η ζωή του θα γεμίσει με τα γλέντια, με τις διασκεδάσεις, αναζητούσε πάντα κάτι πιο γλεντζέδικο, πιο έξαλλο, πιο να πω ας πούμε, πιο έξω από, την πουριτανική ζωή, ας πούμε. Επαναστάτης ήταν σε αυτό το τομέα. Και αυτό όμως δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα στην οικογένειά μας. Γιατί εγώ δεν μπορούσα βέβαια να πηγαίνω πάντα μαζί του, γιατί είχαμε και τα παιδιά, και άρχισε να κάνει ζωή μόνος του. Ξενυχτούσε και σιγά σιγά άρχισε να πίνει, γέμιζε η ζωή του με αυτά και είχε πέσει και στα ναρκωτικά, τα οποία εγώ δεν ήξερα βέβαια, μετά τα έμαθα. Και αυτό μας δημιουργούσε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση στο σπίτι. Άρχισαν καυγάδες, άρχισαν στεναχώριες, και που πήγαινα μαζί του, έβλεπα ας πούμε ότι οι ώρες εκείνες δεν περνούσαν πολύ όμορφα, σαν οικογενειάρχη, σαν αυτά, και αυτό με στεναχωρούσε πάρα πολύ, με ενοχλούσε, πάρα πολύ με στεναχωρούσε. Και τέλος πάντων προπερνούσε η ζωή μας, όμως δεν μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώς. Και έφτασε στο σημείο αυτό που βρέθηκα σε αυτή το μεγάλο τον κικαιώνα μέσα μου. Από τη μια ήταν η πνευματική αναζήτηση, από την άλλη ήταν η δυσκολία της ζωής μου, τον Χρήστο, τα οικογενειακά. Τα οποία κάθε μέρα που περνούσαν γινόταν και χειρότερα με τη συμπεριφορά του και με τη ζωή του, άλλαξε η συμπεριφορά του. Έγιναν τα πολλά παιδιά, μεγαλώνανε. Τέλος πάντων ήταν κάτι το οποίο με είχε βγάλει έξω από τα νερά μου, ούτε και περίμενα ότι θα συναντούσα τέτοια πράγματα στη ζωή μου, γιατί όπως σας είπα εγώ έζησα μια πολύ ήσυχη παιδική ζωή, οικογενειακή, με γιαγιάδες, με παππούδες, με πολύ ας πούμε έτσι δεμένη οικογένεια και ήσυχη και αγαπημένη. Και αυτό όλο με παραξενεύε και με έφερε σε μεγάλη δυστυχία μέσα μου. Τώρα ήρθε και αυτό το πνευματικό, η πνευματική αναζήτηση και λέει, δεν τολμούσα και να του πω, πώς είναι δυνατόν να τον πω ότι εγώ τώρα θα πάω σε κάπου να ακούσω ένα κήρυγμα και τέτοια, ήθελα να αρχίσω να πάω.
Είχε δημιουργηθεί μια μικρή ομάδα τότε εδώ στην Καβάλα και ερχόταν και κάποιοι φοιτητές από τη Θεσσαλονίκη και γινόταν κάποια κηρύγματα. Και λαχθέρωσε πολύ να πει, δεν τολμούσε ούτε καν να του πω, ας πούμε, να με αφήσει. Μετά, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, μία μέρα σκέφτηκα το εξής. Είχα ακούσει μία εκπομπή στη τηλεόραση για τον Σλίμαν, πώς ανακάλυψε την Τρία, που διάβασε την Ιλιάδα και μετά πήγε και έκανε εκεί και διάβασε όλη την ιστορία του Σλίμαν. Και έτσι που καθόμουν και σκεφτόμουν πάρα πολύ, τα παιδιά είχαν φύγει σχολείο, ο Χρήστος δεν ξέρω που ήταν, δεν θυμάμαι, και καθόμουν και σκεφτόμουν και λέω, ο Όμηρος έγραψε αλήθεια στην Ιλιάδα, γι' αυτό βρήκε ο Σλίμαν την Τρία. Άμα έγραφε μυθολογία, θα έκανε ένα σκαφές, δεν θα βρίσκε τίποτα. Άρα λέω, αν το Ευαγγέλιο είναι αληθινό και ο Χριστός είναι αληθινός και η εκκλησία αυτή είναι αληθινή που εγώ θέλω να πάω και δεν με αφήνουν και ο δρόμος αυτός είναι ο στενός, γιατί έλεγα στενός ο δρόμος και τετριμένη η οδός, το είχα διαβάσει. Θα με βοηθήσει ο Χριστός άμα είναι αληθινός. Πώς βρήκε ο Σλίμαν την Τρία? Θα βρω και εγώ τον Χριστό. Και άμα τον βρω, από εκεί και μετά, όταν βρήκε ο Σλίμαν την Τρία, εξομαλύθηκα πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του. Είχε χρεωθεί ο άνθρωπος, είχε κάνει τόσο κόπο, είχε μπει οικονομικά σε φαλήρημα και τέτοια. Είχα διαβάσει την αρτή του. Άρα λέω, θα με βοηθήσει και εμένα ο Χριστός, αν είναι αληθινός και ζωντανός όπως πιστεύω και είναι μέσα στο Ευαγγέλιο όλα αυτά όπως γράφουν αληθινά. Και θα το ζητήσω, λέω, μόνιμο. Και γονατίζω, παρέλειψα δε να σας πω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι μέσα σε αυτή την αναζήτηση είχα πάθει αγχώδη κατάθλιψη και μελαγχολία. Ενώ ήμουν παλιά πολύ χαρούμενος άνθρωπος, αλλά είχα πιεστεί τόσο πολύ από όλα αυτά που σας είπα. Είναι περίγραπτα πράγματα, πώς να τα πεις τώρα, ούτε με μια ώρα, ούτε με δυο. Χρόνη ζωής. Ναι. Λοιπόν, αυτά μου είχαν φέρει αγχώδη κατάθλιψη και μελαγχολία. Είχα πάει στο γιατρό, είχα ξεκινήσει η θεραπεία, χάπια και τέτοια. Και τάση αυτοκτονίας, παρακαλώ. Αλλά εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, όταν με έπιανε η κρίση αυτή της μελαγχολίας, με πιάνανε τέτοια κλάματα που από τα μάτια μου τρέχανε τόσο καυτά δάκρυα, που μου κάνανε αυλάκια εδώ τα καυτά τα δάκρυα από τη θλίψη και το διέξοδο που ένιωθα μέσα μου, παρόλο που έπαιρνα και τα χάπια. Και σκέφτηκα εκείνη την ώρα που μου ήρθε αυτή η σκέψη για τον Σλίμαν και έκανα τον παραλληλισμό. Λέω, Χριστέ μου, θα σου βάλω ένα σημείο, αν με ακούσεις και με θεραπεύσεις από τη μελαγχολία, θα πιστέψεις ότι είσαι αληθινός και ό,τι και αν προκύψει θα με βοηθήσεις και θα με βγάλεις από όλη αυτή, από αυτό τα διέξοδα που βρίσκομαι τώρα. Και γονατίζω στην κουζίνα και ήμουν μόνη μου και άρχισα να κλαίω. Σήκωσα τα χέρια μου και λέω, Χριστέ μου, ξέρω που είσαι αληθινός, όσο και αν πω αν είσαι αληθινός, ξέρω ότι είσαι αληθινός. Αλλά είμαι τόσο μακρινή, 20 αιώνες μας χωρίζουν να μ' ακούς. Μπορείς να με δεις, μπορείς να δεις την κατάστασή μου, μπορείς να με ανακαλύψεις και μένα μέσα σε αυτόν τον κόσμο που έχει απομακρυνθεί τόσο από σένα. Σε παρακαλώ, πάρε αυτό το βάρος από την ψυχή μου και δώσε μου χαρά. Εγώ, όπως σας είπα, ήμουν χαρούμενο άτομο σε όλη μου την προηγούμενη ζωή, πριν έρθουν όλα αυτά πάνω στο κεφάλι μου και η ζωή του Χριστού. Αλλά είχα τέτοια κατάθλιψη που είχα ξεχάσει τι είναι η χαρά. Είχα ξεχάσει τι είναι η χαρά. Θα σκεφτείτε ότι στο γυμνάσιο πάντα με κυνηγούσαν, με είχαν κέντρο, ας πούμε, στις παρέες για τις τρέλες που κάναμε, για τα χαρούμενα πράγματα, για τα αστεία, για τα αυτά που κάναμε. Και τώρα ήμουν μέσα στην κατάθλιψη. Και εκείνη την ώρα που το είπα, θέλω, λέω, να μου δώσει μια χαρά. Αλλά μια χαρά που να βγει μέσα από την καρδιά μου, όχι να έρθει απ' έξω. Ο Χρήστος προσπαθούσε πολλές φορές να έβλεπε την κατάστασή μου ο καημένος, αλλά δεν μπορούσε να με βοηθήσει. Εκείνος ήταν πολύ πιο χειρότερο από μένα.
Και έκλεινα τραπέζια στη ερχόταν Κωνσταντοπούλου τότε σε ένα κέντρο νυχτερινό που υπήρχε εδώ. Έκλεινε τραπέζια, έλεγε θα πάμε ταξίδι στη Ρουμανία, θα πάμε ταξίδι εδώ, θα πάμε ταξίδι εκεί. Νόμιζε ότι θα με βοηθήσει, του έλεγε και ο γιατρός, βοήθησε την, βγάλ την έξω Ρίξ το κτλ. έξω. Για να. Ναι, να διασκεδάσει να κάνει. Και γι' αυτό και εγώ έκανα συμφωνία. Λέω, δεν θέλω μια χαρά που να είναι απ' έξω, θέλω μια χαρά που να βγει από μέσα μου. Εσύ που με βλέπεις, αν με βλέπεις και εγώ που έχω στην καρδιά μου την κατάθλιψη, ξέρω τι κουβαλάω μέσα μου. Εκείνη την ώρα που το έλεγα αυτό και έκλαιγα, έκλαιγα, έκλαιγα και τα δάκρυα κατεβαίναν από εδώ και ένιωθα να μου κάνουν αυλάκια κόκκινα, καυτά. Και νιώθω ένα χέρι γεμάτο τρυφερότητα, γεμάτο απαλότητα να ανοίγει από εδώ το στήθος μου και να μπαίνει μέσα στην καρδιά μου και να μου τραβάει, αλλά μου το τραβάει τόσο απαλά μέσα από την καρδιά μου. Ένα φορτίο, ένα όγκο που όταν βγήκε και έφυγε, τότε κατάλαβα πόσο μεγάλο και βαρύ ήτανε. Το αισθάνθηκες Το αυτή την αλλαγή. αισθάνθηκα μέσα με αυτό το φορτίο το ασήκωτο να φεύγει. Όταν η γυναίκα γεννάει με τον τελευταίο πόνο που φεύγει το παιδί, νιώθει μέσα Ελευθερώνεται. της μία, όπως λένε, απελευθερώνεται, νιώθει μέσα της μία απελευθέρωση, ένα Ξαλάφρωμα. άδειασμα, ένα φοβερό ξαλάφρωμα νιώθει. Και τότε καταλαβαίνει και λέει, πώς το σήκωνα εγώ τόσο καιρό αυτό μέσα μου. Μάλιστα. Ακριβώς εκείνη την ώρα κατάλαβα κι εγώ αυτό το φορτίο που κουβαλούσε η καρδιά μου και ήταν τόσο σήκωτο που όταν έφυγε νόμισε ότι ήταν μία μπάλα από κανόνι. Τα κανόνια έχουν κάτι τόσο σιδερένιες μπάλες. Με παιδιά όταν ήμασταν μετά από την κατοχή, όταν παίζαμε, συναντούσαμε γιατί είχε γίνει ένα μικρό βομβαρδισμό εδώ. Και Μπορεί. πηγαίναμε να πιάσουμε με τα παιδικά μα τα χέρια, αλλά ήταν ασήκωτο, εμεί παιδάκια, αυτό ήταν σίδερο, ήταν ασήκωτο. Εκείνη τη στιγμή αυτόν τον παραλληλισμό έκανα. Αισθάνθηκα ότι βγήκε μία μπάλα από κανόνι μέσα από την καρδιά μου. Έφυγε, έγινε μέσα μου ένα άδειασμα. Και ένιωσα ότι η καρδιά μου να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει από χαρά. Και κάνω έτσι. Και λέω, αχ, πού χωράει αυτή η καρδιά μέσα σε αυτό το στήθος το μικρό. Τώρα θα σπάσει, θα ακούσω το μπαμ. Και τι με νοιάζει, εγώ δεν ήθελα να αυτοκτονήσω. Δεν θα έχω και το κρίμα να κρυθώ από τον Θεό ότι κατέστρεψα τη ζωή μου. Αχ, τι καλά να πεθάνω τώρα. Αλλά αντί να πεθάνω, άρχισα να πλημμυρίζω από χαρά. Και σηκώνω τα χέρια μου πάνω και λέω, φτάνει Χριστέ μου, σε ευχαριστώ, σε πιστεύω, είσαι ζωντανός, αυτή είναι η αλήθεια, αυτό είναι το Ευαγγέλιο, όσο είναι αληθινό, αυτό θα πάρω στα χέρια μου και δεν με νοιάζει αν σηκωθεί εναντίον μου ολόκληρη καβάλα, ας με κυνηγάει ο Χριστός, ας με κυνηγάνε από τα κατηχητικά, δεν με νοιάζει, θα ακολουθήσω εσένα, στη στενή και τα θλιμμένη οδός. Και τα δάκρυα από καυτά που ήτανε, γίνανε δροσερά. Και να το Δόξα τω νιώθω Θεώ. τώρα εγώ ότι τα δάκρυα με δροσίζανε, που Δόξα με τω Θεώ. καίγανε. Και σηκώθηκα άλλος άνθρωπος από εκείνη την προσευχή. Δόξα. Όταν ήρθε ο Χρήστος στο σπίτι το μεσημέρι και με είδε, μου λέει γιατί εγώ από την κατάθλιψη είχα ένα χρώμα χαλκοκίτρινο έπαιρνα όταν με έπιανε η κρίση. Ήθελα να πάω σε σκοτεινά μέρη να κρυφτώ, φοβερές περιπτώσεις. Λοιπόν, μόλις μπαίνει μέσα και με κοιτάει, έχω άστραφτα. Με κοιτάει, λέει, τι έπαθες εσύ, μου λέει, 10 χρόνια νεότερη έγινες. Λέει τα παιδιά, τι έπαθε η μαμά, είχαν γυρίσει και τα παιδιά από το σχολείο. Στα παιδιά έλεγα όλη μου εγώ την πορεία αυτή, τους την περιέγραφα. Ήταν έξυπνα κορίτσια, ήταν πάρα πολύ δεμένα μαζί μου. Διαβάζαμε μαζί πάρα πολλά πράγματα και συζητούσαμε. Η μεγάλη τότε ήταν γύρω στα 13, 14, μόλις είχε αρχίσει το γυμνάσιο. Η μικρή ήταν 3 χρόνια διαφορά έχουν, λίγο πιο μικρή. Αλλά μιλούσαμε πάρα πολύ μαζί και διαβάζαμε και μαζί και το Ευαγγέλιο. Και από τη μετάφραση, από την παράφραση εκείνη πάλι διαβάζαμε μαζί. Ξέχασα αυτό να το πω. Λοιπόν, λέει στα παιδιά, λέει, τι έπαθε η μάνα σα, λέει, και είναι, λέει, τόσο, λέει, χαρούμενη. Λέει, μπαμπά, η μαμά, λέει, μα είπε ότι ο Χριστό ήρθε και την ελευθέρωσε από την κατάθλιψη. Μου λέει, αλήθεια. Λέω, θυμάσαι που σου έλεγα, γιατί και στο Χριστό μιλούσα εγώ. Έλεγα ότι ψάχνω μέσα από το Ευαγγέλιο να βρω τι είναι αλήθεια και τι είναι και τι δίνει ο Θεό. Ό,τι δίνει ο Θεό, εγώ θα το πάρω.
Δικαιώματα δεν είναι, διαθήκη δεν είναι. Εγώ θα το πάρω, έλεγα, ότι δίνει ο Θεός. Αμήν. Θα τον πειραματιστώ το Θεό. Και με έλεγε, άντε μου λέγε, πειραματόζω είναι ο Θεός και τον πειραματιστείς. Πολύ τρέλα έχει το κεφάλι σου. Αυτή η μεγαλύτερη από τις άλλες, από τα βιβλία που διάβαζα, τα έλεγε τρέλες. Και καλά έλεγε φυσικά. Λοιπόν, και όταν λέω, δεν σου είπα, μόλις ήρθε και με είδε έτσι, εγώ πετούσα, βγήκα στο μπαλκόνι που είμαστε εδώ στον πέμπτο όροφο και όταν με έπιανε η κατάθλιψη, έβγαινα και έλεγα να πέσω από κάτω. Και τα παιδιά όταν με βλέπαν σε αυτό το χάλι, δεν πήγαινα σχολείο, καθόταν στο σπίτι και με φυλάγανε μία αριστερά ή η άλλη δεξιά, με φυλάγανε. Και όταν με χάνανε τα καημένα, φωνάζανε «Μαμά, πού είσαι μαμά, πού είσαι μαμά», νόμιζα ότι θα πέσω. Τόσο δηλαδή με έπιανε η κατάθλιψη. Και βγαίνω τώρα εγώ στο μπαλκόνι και λέω «Αν πέσω, δεν θα πάω κάτω, δεν μπορώ να πάω κάτω». Ένιωθα ότι με τίποτα δεν θα κατέβαινα, θα πετούσα πάνω. Και έβλεπα τον κόσμο από κάτω που περνούσε και έλεγα «Πού πάει αυτός ο κόσμος όλος, να φωνάξω το Ευαγγέλιο, είναι αληθινό, πάρτε το, είναι ζωντανός ο Χριστός, ακούει τον άνθρωπο στον 20ο αιώνα, τον ακούει, πιστέψτε το, πιστέψτε το». Αυτή ήταν η αναγέννησή σας, αδελφοί. Αυτή ήταν η αναγέννησή μου. Δόξα στον Θεό. Ο Θεός πραγματικά σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ψάχνει και ζητάει από τον Χριστό, σε αυτόν ο Κύριος έρχεται και τον επισκέφτεται και λέει, ο Κύριος λέει, ψάχνει να βρει το απολωλός. Έτσι έγινε και με εσάς. Έψαξε ο Κύριος και σας βρήκε. Αμήν. Και εσείς τον ψάχνατε και τον βρήκατε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε με την ομολογία του αδερφού μας του Χρήστου και στη συνέχεια πάλι θα μας μιλήσει και η αδερφή μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Σε πόλη μακρινή στις γης κάποια γωνιά είναι ένα απλό ελπίδας βλέμμα σε εκείνον που αγαπά. Ο ουρανός δεν βρίσκεται στα σύννεφα ψηλά, δεν είναι ούτε όνειρο που ήρθε μια βραδιά. Είναι ένα βλέμμα κατανόηση σε εκείνον που πονά. Ο ουρανός είναι ένας τόπος που βρίσκεται μες στην καρδιά, μέσα στην καρδιά που ξέρει να αγαπά. Να δεις τον ουρανό, κοίτα ένα παιδί, πόσο απλά και όμορφα ζει κάθε μια στιγμή. Σε μας ανάμνηση θα μείνουν τα χρόνια της χαράς. Ο ουρανός είναι ένας τόπος βρίσκεται μες στην καρδιά, μέσα στην καρδιά που ξέρει να αγαπά. Σοφή με ταπεινή καρδιά,
ουρανός δεν βρίσκεται στα αστέρια μακριά. Συνεχίζουμε με την ομολογία των αδερφών μας Χρήστου και Ευαγγελιός Χρήστου. Τώρα ο αδερφός μας ο Χρήστου θα μας πει και αυτός πώς ήταν η ζωή του, πώς άκουσε και αυτός για το Ευαγγέλιο, για το Λόγο του Θεού. Αδερφέ μας Χρήστο, ευχαριστούμε τον Θεό και για σας, να ακούσουμε και σε εσάς την ομολογία σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εγώ αδέρφια, ήμουν άνθρωπος που δεν μπορούσα να κάτσω ποτέ στο ίδιο μέρος. Ήθελα όλο να γυρνάω από εδώ, από εκεί, γιατί ο πατέρας μου από μικρό παιδί ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς είμαστε μικρασιάτες. Εγώ γεννήθηκα εδώ στην Καβάλα. Η μάνα μου ήταν με τον πατέρα μου από το ίδιο μέρος, έξω από την Κωνσταντινούπολη, από τη χώρα, έτσι λεγότανε. Έφυγε μικρός από εκεί και κατέβηκε στην Κωνσταντινούπολη, δούλευε σε μια κάβα από πιωτά και κουβαλούσε τότε μέσα στην Κωνσταντινούπολη στα πλουσιόσφαιτα, κουβαλούσε τα πιωτά του στα αυτά. Όμως ήταν άνθρωπος που ήθελε και αυτός έτσι να φύγει. Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή τώρα μαρκάρισε, έφυγε μικρός. Δεν ξέρω πολλά για τη ζωή του, αλλά που λένε το μήλο κάτω από τη μηλιά, έτσι κι εγώ χωρίς να το καταλάβω, από μικρό παιδί δεν μπορούσα να καθίσω στο ίδιο μέρος. Όμως εκείνο που με είχε επηρεάσει εμένα για αυτό το πράγμα ήταν ο κινηματογράφος. Μόλις μετά την απελευθέρωση άρχισαν τα έργα, μου αρέσανε οι τύποι από τα φίλμα αυτά τα γκαγκστερικά. Μέσα μου, δεν ξέρω πώς, μ' άρεσε η κλεψιά. Και από μικρό παιδί μ' άρεσε να κλέβω. Δεν ξέρω γιατί, πώς, αλλά ήμουν φοβερός κλέφτης. Μέχρι που εξελίχθηκα, ας πούμε. Βρέθηκα στο εξωτερικό. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Εγώ όταν έβγαινα τη νύχτα για να πάω σε αυτά τα μέρη, ήταν ένας δρόμος ο οποίος ήταν γεμάτο αμαρτία, το Αμβούργο. Λοιπόν, και εγώ είχα σπίτι εκεί στο Σαν Πάολη, στη Ρέπαμπα, και όταν εγώ έβγαινα να πάω για τη νύχτα, έβλεπα συνήθως Παρασκευή μέρα και Σάββατο, ήμουνα τότε 22-23, ξέρω πώς ήμουνα τότε, νέο παλικάρι. Έβλεπα ότι ερχόταν μέσα στο Σαν Πάολη νέοι, όπως ήμουν εγώ, και υψώναν ένα βιβλίο. Και πήγα κοντά κάποια φορά και άκουσα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Έλεγε ο Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός λείπτυχ, ο Ιησούς Χριστός αγαπάει. Και αυτό με μάγγιζε, καθόμουνα, τους άκουγα, αλλά οι σιρήνες από εκεί πάλι έπεφτα. Μία, δύο, τρεις περνάγανε τα χρόνια, έπεσα στη φυλακή για τον ΑΒ λόγο και μέσα στη φυλακή ζήτησα να μου φέρουν ένα βιβλίο και με φέρανε Ευαγγέλιο.
και το Ευαγγέλιο ήταν στην αρχαία γλώσσα, την οποία εγώ χαμπάρι δεν είχα, γιατί ήμουν του Δημοτικού. Mm. Λοιπόν, και λέω, τι λέει γάρ τώρα εδώ, λέω, το ένα το άλλο δεν μπορούσα. Και χτύπησα το κελί, ας πούμε. Λέω, δεν έχει κανένα άλλο, λέω, να είναι στα... Δημοτική. Η πορεία μου συνεχιζόταν, βγήκα από τη φυλακή, με απελάσανε. Εγώ έβγαλα άλλο διαβατήριο, βρέθηκα πάλι έξω. Κάποια στιγμή το 59, βρέθηκα πίσω εδώ στην Ελλάδα. Απελασμένος. Και την πρώτη βραδιά που βρέθηκα στην Καβάλα, βρέθηκα με κάποιον άλλον, τον Αντώνη και τον Αντρέα. Ο ένας ήταν πατρινός και ο άλλος ήταν ο γιος βουλευτή από άλλο μέρος, από την Ελλάδα. Και μαζί απελασμένοι. Βέβαια, εγώ οι απέλασσες μου ήταν όχι γιατί με βρήκανε κάτι, γιατί είχα συμμετοχή σε ένα καυγά που πήγα να ελευθερώσω τον Αντώνη. Mm. Και εκείνη την ώρα ήταν, λέει, και αυτός μαζί, είπανε, και τέλος πάντων, δηλαδή άδικα εγώ βρέθηκα. Βρέθηκα στην Αθήνα, είχα κάτι λεφτά, ψώνισα τον Αντώνη, γιατί φύγαμε με τα ρούχα που φορούσαμε. Κάτι ψώνισα τον Αντώνη, ξέρω εγώ, ήρθα εδώ στην Καβάλα. Και την πρώτη βραδιά που ήρθα εδώ, και την ώρα που έρχομαι εδώ σε αυτόν τον δρόμο, Ομονίας, λοιπόν, εκείνη την ώρα βλέπω ότι Βαγγελιό, μαζί με μια φιλινάδα της, τη χαιρέτησα, της ρώτησα, λέω, τι γίνεται, πώς πας. Εγώ λέω, τι κάνεις, πώς είσαι. Την αγαπούσα, αλλά δεν την άγγιζα, δεν την πείραζα. Mm-hmm. Γιατί πήγαινα αλλού κι αλλού εγώ, δηλαδή τη σεβόμουνα. Της λέω, είσαι κανένα δεσμό, αυτά, ξέρω εγώ, όχι, μου λέει. Τέλος πάντων. Τι έκανα, τα αρμονιαστήκαμε. Σε ένα μήνα αρμονιαστήκαμε. Θα πάω να συζητήσω, είπες, από τον μπαμπά σου. Ναι. Αρμονιαστήκαμε. Αλλά πάλι αυτό το, να φύγω. Ησυχία. Να φύγω. Μετά τι έγινε, παντρευτήκαμε. Παντρευτήκαμε. Ναι. Μετά από λίγο καιρό πάλι. Έμενες εδώ, κατά καιρούς πήγαινες κάνα ταξίδι έξω, ναι. Αλλά η ζωή σου εδώ είχε πάρει την κατρακύλα. Ναι, ναι. Έμπλεξες με το έξω. Έμπλεξες. Μ' άρχισε πλέον το εύκολο κέρδος αυτό. Mm. Όμως δεν ήθελα. Ήθελα να ζήσω τίμια. Και είπα, θα πάω έξω. Τώρα στη Γερμανία να πάω, ήμουν απελασμένος. Ήτανε πολύ δύσκολο για μένα. Όμως λέω, πήρα και έναν μαζί μου, ο οποίος ήταν και αυτός φτωχός, τον ήλιο μοίρα δεν είχε. Τώρα μαζί μου, Λάζαρε, κάπου θα σε βολέψω και εσένα. Και βρέθηκα στο Αϊχόβεν. Έπαιζα μπάλα. Στην Ολλανδία. Ναι. Και πήγα στην ομάδα αυτή, το Αϊχόβεν. Mm. Λοιπόν, ήμουνα καλό μπακ, αριστερό. Αλλά απροπόνητος αυτά, εγώ πήγα μόνο και μόνο για να πάρω ένα σπίτι, να μπορέσω να φέρω τη Βαγγελιό μαζί με το παιδί, είχα ένα παιδάκι, τη Θέμη. Λοιπόν, είδα ότι τα λεφτά ήταν λίγα και τα λοιπά. Λέω, είπα να ζήσω τίμια. Και λέω, μα δεν γίνεται, λέω, θα μπω στη Γερμανία. Το παίρνω αυτό το Λάζαρο και περνάμε. Μπαίνουμε μέσα, τα κατάφερα και βρέθηκα σε μια κωμόπολη έξω από την Κολονία και κατόρθωσα και μπήκα σε μια εταιρεία μέσα η οποία έκανε νίκελ και εγώ μπήκα χωρίς σχολή, χωρίς τίποτα, κατέλαβα θέση, ας πούμε, που άλλος πάει 4 χρόνια και την πήρα τη θέση. Και έβγαλα περισσότερα, έβγαλα από τους Γερμανούς. Είχα δηλαδή ικανότητες. Μέσα σε 40 μέρες τους πήρα εκεί. Ήμασταν μια ήσυχη ζωή, δούλευα εγώ 12 ώρα και αυτά εδώ που είχα, μάζευα ορισμένα χρήματα για να δούμε τι θα γίνει. Με αυτά εκεί ζούσαμε με πολύ άνεση, ας πούμε, πολύ άνεση. Ό,τι ήθελα είχα. Φαγητά, λαγούς, τα πάντα ψώνιζα. Ναι, λοιπόν, και το παιδάκι με το έλκυθρο, περνούσαμε καλά δηλαδή.
Όμως πάντοτε υπήρχε ο φόβος να μην με βρούνε πάλι, ναι. Και ήμουνα και ντυμένος ωραία με τα αυτά μου. Λοιπόν, κάποια φορά με καλέσανε να πάω στην αστυνομία των ξένων, ας πούμε. Να ως λένε τα πολιτσάι που λένε. Αστυνομία των ξένων. Και πήγα. Και μόλις μπήκα μέσα, εγώ κοψά, ντυμένος, που να βλέπω πάνω στο τραπέζι το διαβατήριο. Κατάλαβα, λέω, με βρήκανε. Λέει, το έχω εδώ, μου λέει. Λέω, εντάξει, λέω, αλλά τώρα βλέπεις ότι η ζωή μου, λέω, έχει αλλάξει. Μπορείς να ρωτήσεις, λέω, το Μνίπινγκ. Αυτός ήταν οικογένειά του μέσα στο Χίτλερ. Ήταν μεγάλο πόστο, Μνίπινγκ. Και μπορείς να τους ρωτήσεις. Ναι. Αυτός ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ναι, που δουλεύατε. Με αγαπούσε, ήμουνα πολύ... Καλός εργάτης, ναι. Ναι. Και του λέω, πώς να ρωτήσω, ότι είμαι άνθρωπος ο οποίος δουλεύω, έχω γυναίκα, παιδί. Ό,τι έχω κάνει άδικα. Ενώ είχα κάνει εγώ πολλά, αλλά σε εκείνη περίπτωση άδικα ήμουν απελασμένος. Τέλος πάντων, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Και μου λένε, πρέπει να εγκαταλείψουμε. Μας δέσανε, δηλαδή με δώσαν άδεια, με βάλανε μέσα στο τρένο. Εμένα μέσα στο τρένο με έπιασε το επαναστατικό. Για να με απελάσουν τώρα. Για να σε απελάσουν πάλι πίσω στην Ελλάδα. Πώς μπήκες, τι έκανες. Εγώ πας στην τζατήλα μου, τράβηξα το αλάρμα. Στο τρένο, σταμάτησε όλο το τρένο, στα σύνορα του Σάλτσμπουργκ εκεί. Ήρθαν οι αστυνομικοί, τέλος πάντων, θέλαν να με τραβήξουν άσχημα. Αλλά άρχισε να κλαίει το η Θέμη, Βαγγελιό. Λέει, θα φύγεις, λέει, χάρη, λέει, το παιδιού σου και της γυναικός. Αλλά άλλη φορά, άμα θα περάσεις μέσα, θα έχεις ιστορίες μεγάλες. Ήρθα πάλι πίσω. Mm. Και τότε η ζωή μου έγινε χειρότερη από ό,τι ήτανε. Mm. Βέβαια, ποτέ δεν χαιρόμουν μέσα σε αυτά τα οποία έκανα. Όμως, μια κάποια φορά, άρχισε η αλλαγή της γυναίκα μου να με επηρεάζει. Γιατί έβλεπα πραγματικά, το μόνο που με επήραζε, ήταν ότι την έλεγα, λέω, πρόσεξε, λέω, μην με πας και τα παιδιά και τα πας εκεί μέσα, εκεί θα τα παντρέψεις τα παιδιά, λέω, την έλεγα. Mm. Τέλος πάντων, απέφευγε να μου δώσει παραπάνω, αλλά εγώ έπεφτα πολύ στην αμαρτία, πάρα πολύ. Έκανα μια ζωή η οποία εσχρόνεστη και λέει. Κάποια φορά λοιπόν έφτασα. Και εκείνο τον καιρό ήταν ένα ζευγάρι καθηγητών. Αυτός ήταν γυμνασιάρχης και αυτή ήταν φιλόλογος. Και είχα πάει στο σπίτι τους και είχα δει ένα μάτς ποδοσφαίρου. Λοιπόν, βρισκόμασταν με αυτόν στον δρόμο, τα λέγαμε. Τους μιλούσαμε για τον κύριο. Ναι, τους μιλούσαμε, η γυναίκα μου, μαζί με μια άλλη αδερφή. Ναι. Και είχα πει εγώ, λέω, αν κατορθώσετε αυτούς τους ανθρώπους να τους πείστε για το Ευαγγέλιο, τότε λέω, δεν μπορεί παράλληλο να πιστέψω κι εγώ, δηλαδή, ξέρω εγώ. Πώς που το ρώτησε αυτόν τον αδερφό, αδερφός μας έγινε μετά, τη γυναίκα μου, και του λέω μια μέρα, 40 του λέω, τι γνώμη έχεις, λέω, για τον Χριστό, τι είναι ο Χριστός. Μου λέει, ο Χριστός, μια θεωρία, λέει, καλύτερη από τον Πλάτωνα, από τον Σοκράτη, αλλά όχι ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, λέει εμένα. Πώς μας λένε οι γυναίκες. Mm. Έλεγαν ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος ο Χριστός. Εγώ, λέει, το βλέπω, λέει, έναν επαναστάτη, μια θεωρία καλύτερα από τον Πλάτωνα, όχι όμως ότι είναι, λέει, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Κάποια στιγμή, λοιπόν, εμείς τη λες κι εγώ, και χτύπησε το τηλέφωνο. Και με λέει η γυναίκα μου, ήταν πρώτη φορά να με πάρει εμένα στη λες κι. Εγώ έφευγα από το σπίτι 8 η ώρα, 9 το βράδυ και δεν ήξερα να γυρίσω. Ήμουνα στη δικιά μου τη ζωή. Νύχτας, ναι. Λοιπόν, το τηλέφωνο έτσι και έτσι μου λέει ο Σαράντης με την Κατίνα. Πήγαμε, λέει, στο σπίτι. Πιστέψανε, λέει. Ποιος πίστεψε ο Σαράντης?
Πού πίστεψε. Καλά, Λουκλίσε, λέω, θα έρθω από εκεί. Εγώ φεύγω τώρα από τη Λέσχη. Ένα πράγμα με οθεί να έρθω στο σπίτι. Βάζω το κλειδί στην πόρτα να ανοίξω. Μόλις ανοίγω, τη λέω 31 Μαΐου του 79. Αυτό. Ανοίγω την πόρτα, λέω, κάτι θα γίνει, Βαγγελιό, σπίτι μας απόψε. Λέω, τι έγινε, για πες μου. Πάει να μου πει, της λέω, εδώ δεν κάθεται, λέω, 40, ναι, ναι. Δεν του λες, λέω, να έρθει εδώ πέρα με τη γυναίκα του. Κάθισα εγώ εδώ πέρα, περίμενα. Η γυναίκα μου, εγώ, άνοιξε πόρτα, μπήκε το ζευγάρι. Τι έγινε, Σαραντάκο. Συμήπες ότι ο Χριστός είναι μια θεωρία καλύτερη από τον Πλάτωνα και τον Σοκράτη. Τι έγινε τώρα με... Με λέει, Χρήστο, λέει, ήταν, λέει, στο σπίτι, λέει, η γυναίκα σου με τη Κέτη μαζί. Μιλάγαμε, λέει, και είπαν να προσευχηθούμε. Είπα κι εγώ, εντάξει, στο Θεό θα προσευχηθούμε. Και γονάτισα, λέει. Και αυτό ζήτησε μέσα του να του μιλήσει ο Θεός, γιατί είχε καταλάβει για την προφητεία, για τις γλώσσες. Να του μιλήσει με μία λέξη την οποία την ήξερε μόνο αυτός. Mm. Και την ώρα που γονάτισαν, του μίλησε ο Θεός με αυτή τη λέξη. Mm. Γι' αυτό σου λέει, τι γίνεται. Πίστεψε. Ναι, άρχισε. Και εκείνη την ώρα μιλάει ο Θεός με το στόμα της αδερφής και του λέει, νέος ήρθες σε μένα, γέρος ήρθες σε μένα, νέος σε κάνω. Mm. Σε επισκέπτομαι αυτή την ώρα και άρχισε... Σου αλλάζω την καρδιά. Ναι. Μ' αλλάζω την καρδιά και αυτός άρχισε να φωνάζει. Mm. Κατίνα, εγχείρηση χωρίς... Φωνάω, εγχείρηση χωρίς αναισθητικό. Φώναζε ο Σαράδης, φώναζε. Λοιπόν, εγώ τώρα τα ακούω αυτά τα πράγματα. Και λέω, βρε, που πέσαμε, λέω τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα. Κάποια στιγμή, αφού τα είπε όλα, μου λέει, Χρήστο, ο Χριστός λέει στην καβάλα. Του λέω, τι λες, λέει, ο Χριστός λέει στην καβάλα. Εδώ λέω, ο Χριστός λέει, ναι. Λέει, να κάνουμε, λέει, μια προσευχή, λέει, γυναίκα μου, λέει, Σαράντη. Να κάνουμε, λέει, μια προσευχή, να ζητήσει, λέει, το Πνεύμα το Άγιο. Λέει αυτός τώρα, τι μεγαλύτερη απόδειξη, λέει, αφού ο Χριστός, λέει, ζήτησε όμως. Εάν πραγματικά, τώρα έρχομε, αν πραγματικά ο Χριστός είναι ζωντανός, να έρθει, λέει, και να με πιάσει τα χέρια μου. Και την ώρα που ήταν στα γόνατα, τα χέρια του σηκώθηκαν απάνω και δεν μπορούσε να τα κατεβάσει, γιατί τον κρατούσανε οι παλάμες του Κυρίου, σκόμενα τα χέρια του. Ωρα να φωνάζει, να δοξάζει, να χαίρεται και τα χέρια του να τα κρατάει ο Κύριος. Αδελφέ Χρήστο, να σε διακόψω λιγάκι εδώ πέρα, για να δώσουμε λίγο το λόγο στην αδελφή μας, την Βαγγελιό, να μας πει αυτή πώς φτάσαμε μέχρι αυτό το σημείο που μας είπατε τώρα. Αδελφή Βαγγελιό, για πέστε μας εσείς. Ναι, λοιπόν, με το που αναγεννήθηκα εγώ και θεραπεύτηκα από την κατάθλιψη, άρχισε μια νέα ζωή μέσα στο σπίτι. Τα παιδιά άρχισαν να ενδιαφέρονται περισσότερο για το Ευαγγέλιο. Μιλούσαμε στο Χρήστο κάθε φορά που το βρίσκαμε ξεμέθιστο και ξεζαλισμένο από τα διάφορα που έπαιρνε και έκανε. Συνέχεια τον πλησιάζαμε, πότε εγώ, πότε τα παιδιά άρχισαμε, το μιλάγαμε. Έβαλα έτσι στόχο να αναγεννηθούν τα παιδιά μου και με τη χάρη του Κυρίου, ο Κύριος τα επισκεπτόταν. Αγαπήσαμε πάρα πολύ το Λόγο του Θεού και οι τρεις μας, οι κόρες μου και εγώ, διαβάζαμε ώρες ατέλειωτες. Όλα αυτά δηλαδή μόνες σας. Διαβάζατε το Λόγο του Θεού μόνες σας ή είχατε και κάποια συναστροφή. Θα το πω. Με τα αδέρφια, με τον αδερφό εκείνον που είχαμε γνωρίσει, μας γνώρισε εδώ. Εκείνος που μας μίλησε στην αρχή που είπα για τον πατέρα μου που είχε πει, εκείνος έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Εδώ μας γνώρισε με την αδελφή του, και η οποία είχε αρχίσει και εκείνη, κάνα χρόνο δυο είχε στον Κύριο, και είχε γίνει εδώ στην Καβάλα, είχε δημιουργηθεί μια μικρή συνάθρηση και πηγαίνανε. Τώρα εγώ άρχισα να λαχταράω, να θέλω να πηγαίνω, αλλά ο Χριστός δεν μ' άφηνε να φεύγω από το σπίτι, δεν μ' άφηνε καθόλου. Γιατί μέσα σε όλα τα άλλα ήταν και πάρα πολύ ζηλιάρη. Ζήλευε πάρα πολύ.
και δεν μ' άφηνε να πηγαίνω. Οπότε άρχισε ένας μεγάλος αγώνας τώρα για μένα. Όταν ήξερα ότι είχαν συνάθρηση τα αδέρφια, από το πρωί καθόμουν στα γόνατα και έλεγα: Κύριε, να με ελευθερώσει και εμένα να πάω. Κύριε, να με ελευθερώσει και εμένα να πάω. Άλλες φορές με ελευθέρωνε ο Κύριος και πήγαινε, άλλες φορές πήγαινα κρυφά. Άλλες φορές με αντιλαμβανόταν και γυρνόταν στο σπίτι ένας μεγάλος τρικούβερτος καυγάς, δεν θα ξαναπάς. Τέλος πάντων, η ζωή μας προχωρούσε, τα χρόνια προχωρούσαν. Άρχισα εγώ να ζητάω το Πνεύμα το Άγιο, νομίζω και αυτό πρέπει να το πω, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί εγώ όταν πήγαινα στον εξομολόγο πριν να αναγεννηθώ, του έλεγα όλα αυτά που διάβαζα στο Ευαγγέλιο και όλα αυτά που είχα ακούσει και επιβεβαιωθήκαν από το Ευαγγέλιο για την Εκκλησία του Χριστού που ετοιμάζει ο Κύριος και τα λοιπά. Και εκείνος με απέτρεπε φυσικά, ορθόδοξος ήταν ο άνθρωπος, αλλά εγώ του το έλεγα και του λέω εγώ θα ζητάω το πνευματάκι, αφού το άκουσα ότι το δίνει και μάλιστα είχα ακούσει και ένα κοριτσάκι, ήταν καμιά 10 χρονών, να μιλάει ξένα, να μιλάει λατινικά που εγώ γνώριζα και τα ξεχώρισα, ας πούμε. Και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση και λέω τι είναι αυτό, λέει το Πνεύμα το Άγιο. Και το δίνει ο Κύριος όπως το έδινε εκείνα τα χρόνια, το δίνει ακριβώς όπως το έδινε τότε στους Αποστόλους. Είδα και μέσα στις πράξεις των Αποστόλων ότι δεν το, ότι δεν το λάβανε μόνο οι 12 οι Απόστολοι, αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν 120. Και αυτό με εντυπωσίασε πάρα πολύ, ότι ήταν 120 άτομα στο ανώγιο της Πεντηκοστής. Όλοι σαν Ορθόδοξοι ξέρουμε ότι ήταν οι 12 οι Απόστολοι. Οι 11 και ο Μαθίας που εξέλεξαν. Λοιπόν, και λέω θα το ζητάω. Και άρχισε αυτόν τον αγώνα για το Πνεύμα το Άγιο και όποτε μπορούσα κρυφά πήγαινα στην εκκλησία. Άλλες φορές ήταν στα καλά του και μ' άφηνε, άντε έλεγε πήγαινε. Άλλες φορές πάλι ήταν σε ιδιοτροπία και σε αυτό δεν μ' άφηνε. Προχωρούσε η ζωή μας και εγώ έπεσα με μεγάλη εξήτηση για το Πνεύμα το Άγιο. Τότε εκείνα τα χρόνια, το 76, δεν έδινε ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο όπως το δίνει τώρα με τόση ευκολία. Πού και πού βαφτιζόταν κανένας, ακούγαμε ας πούμε. Κάποιος αδερφός βαφτίστηκε στην Κρήτη. Ναι, επικοινωνούσαμε με τα τηλέφωνα να πανηγυρίσουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο έπεσε στην Κρήτη και βαφτίστηκε ένας αδερφός. Και άρχισε λοιπόν τον αγώνα αυτόν. Και μέσα μου όμως συνέχεια με πολεμούσε μια άποψη που μου είχε περάσει ο πνευματικός αυτός ο Ορθόδοξος, ότι αν το λάβω το πνευματάκι θα περηφανευτώ και θα χαθώ, θα πάω στην απώλεια. Και ενώ άνοιγε η καρδιά μου, μόλις σκεφτόμουν αυτή τη... Τι θέλω τώρα περισσότερο, αφού αναγεννήθηκα, αφού θεραπεύτηκα από τη μελαγχολία και ξέρω ότι αυτός είναι ο δρόμος ο στενός, θα κάνω τον αγώνα. Αλλά με προτρέπανε συνέχεια τα αδέρφια, όσες φορές με βλέπανε, ζήτα το Πνεύμα το Άγιο, ζήτα το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Κύριος ερχόταν με ωραία ενύπνια, ολοζώντανα ενύπνια που τα έχουν μείνει στη μνήμη μου μέχρι σήμερα και με παρότρινε και ο Κύριος ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι απαραίτητο στην πορεία του χριστιανού για να πορευτεί και για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Και άρχισε και αυτόν τον αγώνα λοιπόν και σε 9 μήνες, μία μέρα με επισκέφτηκε, μάλλον ένα βράδυ ήταν, με επισκέφτηκε ο Κύριος και εκεί που έκανα προσευχή άρχισε να μπερδεύει η γλώσσα μου και να θέλω να πω κάτι άλλο. Εγώ ερχόντας στο μυαλό μου, δεν αδύνατο πράγμα να είναι αυτό το Πνεύμα το Άγιο, την πανέφερα πάλι και άρχισα να λέω αλληλούια, αλληλούια. Τέλος πάντων την άλλη μέρα το μεσημέρι ξαναβρήκα πάλι ευκαιρία, γονάτισα. Και άρχισα πάλι έτσι να, μόλις προσευχόμουν και πήγαινα να δοξάσω τον Κύριο, η γλώσσα μου με το ζόρι από μόνη της, νομίζω την κινούσε κάτι για να φύγει από αυτό που ήθελε εγώ να την κατευθύνω από το μυαλό μου και να μιλήσει μόνη της. Και εγώ αντιστεκόμουν, ώσπου κάποια στιγμή πάλι επικαλέστηκα τον Κύριο με δύναμη, σήκωσα τα χέρια μου και λέω «Κύριε, αν είναι από σένα, πείσε με». Ιδάλλως σταμάτησε με. Μην πειράζω, λέω και το Θεό, και την ώρα που είπα πείσε με, όπως ανοίγει το μπουκάλι της σαμπάνιας και χάνει εκείνο το παφ, το δυνατό ξεχυλίζει. Και φέρνει, ξεχυλίζει, αισθάνθηκα από μέσα μου να γίνεται αυτό το παφ, ένα ποτάμι να βγαίνει από μέσα από την κοιλιά μου και να ξεχύνεται όχι μόνο από το στόμα αλλά και από τα αυτιά μου, γλώσσες. Η κόρη μου τότε είχε φτάσει, είχε τελειώσει το λύκειο και διάβαζε να δώσει αγγλική φιλολογία και βοηθητική γλώσσα είχαν τα λατινικά. Ακούσαν τα
παιδιά εκείνη την ώρα και τρέξανε μέσα στο σαλόνι που προσευχόμουν εγώ και πήραν ένα χαρτί και γράφανε αυτά που ακούγανε. Και έλεγε ο κύριος, πώς δεν τα κρατήσαμε, και έλεγε ο κύριος για την Πύργο, Πύργο θα πει Παρθένα στα λατινικά, Πύργο, ότι θα τη στολίσει και θα την ετοιμάσει. Και τα βρήκαμε μετά, από το λεξικό, βρήκαμε τι έλεγε το Πνεύμα Άγιο στα λατινικά. Εγώ μεταξύ, όμως με τόση ορμή το Πνεύμα Άγιο, γλώσσες, γλώσσες, πείσε με, με είπε ο κύριος. Και αγωνιζόμουν να σταματήσω και δεν μπορούσα. Ένα ποτάμι, ειλικρινά, πλήρως με κατέπιθε. Και κάποια στιγμή πήρα μια βαθιά αναπνοή, κατάφερα και πήρα μια βαθιά αναπνοή και λέω, φτάνει κύριε, με έπεισες κύριε. Και πραγματικά άρχισα να αισθάνομαι τα ύδατα να κοπάζουν, να κοπάζουν, πώς κλείνεις τη βρύση και όταν είναι ορμητικά μόνα τους κοπάζουν, κοπάζουν αυτή την εικόνα μπροστά μου, να κοπάζουν σιγά σιγά και να ηρεμούν τα ύδατα του Κυρίου μέσα μου και λέω, κύριε, σε ευχαριστώ. Σηκώθηκα μετά, μεγαλεία. Κάθομαι σε μια πολυθρόνα. Ήμασταν και τελείως ανίδεοι. Οι αδερφοί δεν είχα δει, εκτός που είχα ακούσει μερικούς να λαλούν έτσι με το Πνεύμα Άγιο στην προσευχή να γλωσσολαλούν. Δεν είχα δει ούτε να βαφτίζονται, τίποτα. Δεν ξέραμε καθόλου ότι μας έδινε. Άρα ήταν μια γνήσια εμπειρία μια που σας έπειθε ο Θεός. Ακριβώς. Και σηκώνομαι, κάθομαι σε μια καρέκλα εκεί και λέω, πόπολο, δεν είπε ούτε ευχαριστώ, λέω τον Κύριο. Και πάω να ρίξω το στόμα μου και μου λέει, ευχαρίστησε τον Κύριό σου, ευχαρίστησε τον Κύριό σου, μιλούσε το Πνεύμα Άγιο. Και εγώ λέω, άντε, λέω, ξέχασα να μιλάω, λέω, και τι μιλάω τώρα στο τρίτο πρόσωπο. Πρώτο πρόσωπο, πρέπει να ευχαριστώ, αλλά μιλούσε το Πνεύμα το Άγιο εκείνη τη στιγμή, κατάλαβες αδερφέ. Φοβερή εμπειρία. Ξέχασα να το δοξάσω και με παρακινούσε το Πνεύμα το Άγιο να δοξάσω. Σας έδωσε και το χάρισμά του ο Κύριος εκείνη την ώρα, ναι. Δεν ήθελα να το πω, αλλά ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Αλλά εμείς δεν ξέραμε. Νόμιζα ότι μιλούσα από μόνη μου. Παίρνουμε μία αδερφή τηλέφωνο, της τα λέμε όλα αυτά και λέει, πω, Κύριο, σε βάφτισε, σε σπράγισε ο Κύριος. Και αυτά που λες, μου λέει, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Σου δίνει χάρισμα ο Κύριος. Πέσε στα γόνατα, θα σου μιλήσει ο Κύριος. Πέφτω εγώ στα γόνατα. Όχι, το Πνεύμα το Άγιο να μου μιλάει, να μου δίνει ένα όνομα πνευματικό, να μου μιλάει, να μου λέει πράγματα που ήταν όλη η πορεία μου. Έτσι θα γίνει στη ζωή σου, έτσι θα γίνει στη ζωή σου, αλλά θα είμαι εγώ κοντά σου, σε θέλω κοντά μου, στοιχείο. Στοιχείο με ομικρογιώτα και εψιλογιώτα. Κύριε Θεέ μου, και μετά άρχισα να παγγέλω κάτι ψαλμούς από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Εγώ ήμουνα 4 χρόνια πιστή, διάβαζα το λόγο, αλλά πιο πολύ την Καινή Διαθήκη. Μια φορά είχα περάσει τους ψαλμούς και όταν ανοίγαμε μετά και τα βρίσκαμε όλα μέσα, οικοδομούμασταν πάρα πολύ και δοξάζαμε τον Κύριο και λέγαμε, Κύριε, δικά σου είναι. Και μου μιλούσε δε στην αρχαία. Στα αρχαία, τελείως στα αρχαία. Και αυτό με οικοδομούσε πάρα πολύ. Μετά άλλαξε ο Κύριος. Μου μιλούσε στα αρχαία σε μία. Με συντακτικό άψογο, με καταλήξεις άψογες. Ανοίγαμε τα λεξικά και τα βλέπουμε και οικοδομούμασταν, χαιρόμασταν ότι ήταν πράγματι γνήσια τα λόγια του Κυρίου, γιατί δεν τα δημιουργούσε το μυαλό μας, ας πούμε, αυτά. Δόξα στο Θεό. Και τα παιδιά προχώρησαν και έτσι. Και τα παιδιά ακολουθούσαν μαζί μου, βαφτίστηκαν στο νερό. Με την κόρη μου, δε τη μεγάλη, και αυτό είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, βαφτιστήκαμε στη Λιδία στο ποτάμι. Γιατί εδώ υπήρχε πολύς διωγμός και δεν μας βάζανε οι αδερφοί, δεν είχε τότε η εκκλησία, βαπτιστήρια και τέτοια. Είμαστε μια μικρή συνάντηση. Και τα αδέρφια δεν μας βάζανε στο σπίτι τους, στην μπανιέρα να μας βαφτίσουν. Γιατί φοβότανε το Χρήστο και έλεγε, φυσικά κάνα δυο οικογένειες ήταν, λέει, αν το μάθει, λέει, ο Χριστάρας, θα μας ρημώσει το σπίτι, πώς να το δεχτούμε. Και μια φορά είχαν αποκλειστεί, είχε πάει με μια μεγάλη παρέα στην Σαμοθράκη να ψαρέψουν και τους απέκλεισε ο Κύριος στη Σαμοθράκη, δεν μπορούσαν να επιστρέψουν γιατί είχε τότε ελάχιστη συγκοινωνία και τους απέκλεισε εκεί 3 μέρες πόσο ήταν και εμείς πανηγυρίσαμε, ανοίξαμε το σπίτι, ερχόταν αδέρφια, λέει, να βαφτιστείτε τώρα, να βαφτιστούμε, πού, στη Λιδία, στο ποτάμι, αφού δεν μας βάζει κανένας μες στο σπίτι, στο ποτάμι θα πάμε. Και ένας αδερφός είχε ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο, φτώχεια, τότε ήμασταν και περιορισμένοι. Πήγαμε λοιπόν στο ποτάμι της Λιδίας, ανοίξαν ένα λάκκο εκεί, ήταν και Αύγουστος μήνας και το νερό δεν ήταν πολύ. Τέλος πάντων, πήγαμε εκεί με τα κόμπο και
ένας άλλον, αλλά ευλογία, ευλογία, πανηγυρισμός, η παρουσία του Κυρίου, χαιρόμασταν. Και μαζί με μένα βαφτίστηκε η κόρη μου η μεγάλη. Μαζί μου και βαφτιστήκαμε μαζί στο ποτάμι της Λιβύας. Δόξα στο... Είναι εδώ πιο πέρα, είναι ο ποταμός ο Εύμηρος, πώς το λένε, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Και συνεχίζαμε τώρα τον αγώνα και αρχίσαμε τώρα με τον... Ο αγώνας μου τώρα πια ήταν να σωθεί ο Χρήστος, να βγει ο Χρήστος από την αμαρτία. Γιατί από την ημέρα που εγώ έλαβα το Πνεύμα το Άγιο, τον έκανε ο διάβολος. Τον σκλήρινε, τον αγρίεψε, τον έκανε πάρα πολύ κακό. Άμα σας δείξω φωτογραφίες, ήτανε, τι να σας πω, δηλαδή από μακριά, αφού τώρα τις βλέπει και άμα βρει καμία, γιατί τώρα ξέρουμε κρύψη. Θα δείξουμε μια φωτογραφία του αδερφού μας πώς ήταν μέσα στον κόσμο και πραγματικά θα καταλάβουμε. Θα τρομάξουμε τα αδέρφια. Θα τρομάξουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα την δείξουμε τη φωτογραφία τώρα και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος... είχε αποφασίσει, είχε σχεδιάσει να σώσει και τον αδερφό μας τον Χρήστο. Θα μας πει στη συνέχεια και αυτός πώς σώθηκε. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια με το δεύτερο μέρος της ομολογίας αυτής. Ο Κύριος θα έχει να μας πει πάρα πολλά μέσα από τη ζωή των αδερφών μας.